Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά το 2020 για τον Πανιόνιο. Τι έφτιαξε σήμερα? Εντάξει, έπρεπε να σκοράρουμε. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Δεχτήκαμε τον γκολ πολύ νωρίς. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν καταφέραμε να κάνουμε την ευκαιρία μας ή τις ευκαιρίες μας γκολ, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν κάνεις τη φάση σου γκολ, μετά είναι σίγουρο θα χάσεις. Και πριν τη διακοπή είχατε 4 σερί ήττες. Πλέον βρίσκεστε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τι θα επιδιώξετε από εδώ και πέρα? Δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Το μόνο που ο στόχος είναι ο ίδιος, να προσπεράσουμε τον Πανετολικό για αρχή. Θα κοιτάμε εδώ και πέρα σε κάθε παιχνίδι να μπαίνουμε ακόμη πιο συγκεντρωμένοι, να δώσουμε όλη μας την ψυχή, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε για την ομάδα και ό,τι καλύτερο καταφέρουμε. Ακολουθεί και ένα παιχνίδι για το κύπελλο με τον Πανετολικό. Τι περιμένετε? Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι θα δώσουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα στο κύπελλο. Το σημαντικό είναι να σωθεί ο Πανιόνιος. Θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο για από εκεί πέρα ό,τι βγει. Πρωταρχικός στόχος είναι το πρωτάθλημα.